είχα την χαρά, την ικανοποίηση και την τιμή να μας επισκεφτεί σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο ο Σεβασμιότατος, με τον οποίο είχαμε μια πολύ περιεκτική και ουσιαστική συζήτηση. Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν την ομογένεια, αυτό το εθνικό κεφάλαιο που πάντοτε είναι κοντά στην πατρίδα. Συζητήσαμε για την συνεισφορά και την προσφορά της Εκκλησίας στην ομογένεια και στην συγκράτηση της ομογένειας γύρω από την Εκκλησία. Και βέβαια αυτό που μου έκανε να χαρώ ιδιαίτερα ήταν ότι όταν έθεσα το θέμα στον Σεβασμιότατο για το πώς θα μπορούσε η πόλη μας να υποστηριχθεί μέσα από αυτό που ονομάζεται θρησκευτικός τουρισμός, με εντυπωσίασε η γνώση και η προσέγγιση του, είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή μας την προσπάθεια, άλλωστε ο ίδιος με την ιδιότητα του καθηγητή στο Πανεπιστήμιό μας, αλλά κυρίως με τους δεσμούς που έχει, τους πολυετής δεσμούς που είχε και έχει με την πόλη, ανέλαβε αυτό να είναι ένα από μία από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει, προκειμένου ο θρησκευτικός τουρισμός στην πόλη, που συνδέεται αφενός με τις δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες και τα βυζαντινά μας μνημεία, αλλά κυρίως με την παρουσία του Αγίου Όρους λίγα χιλιόμετρα κοντά, ή των Μετεώρων ακόμα λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, να είναι ο πόλος έλξης επισκεπτών τουριστών της ομογένειας απευθείας στην πόλη μας. Και χάρηκα πολύ, γιατί συνδύασε το προσκύνημά του με μία σκέψη η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη, την τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας. Μόνο ευχαριστίες μπορώ να καταθέσω για τη σημερινή επίσκεψη και να πούμε ότι θα το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και το άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά.